Σοβαρά επεισόδια ξέσπασαν το βράδυ της Τρίτης στα Σκόπια, μπροστά στη Βουλή της Βόρειας Μακεδονίας, μεταξύ αστυνομικών και διαδηλωτών που διαμαρτύρονται εναντίον της πρότασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης να συναφθεί συμφωνία με τη Βουλγαρία. Για τέταρτο συνεχόμενο βράδυ, χιλιάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν μπροστά στο κτίριο της κυβέρνησης στα Σκόπια και στη συνέχεια κινήθηκαν προς το Υπουργείο Εξωτερικών, όπου πέταξαν αντικείμενα προκαλώντας φθορές στην κεντρική είσοδο του κτιρίου. Αργότερα οι διαδηλωτές έφτασαν μπροστά στο κτίριο της Βουλής, στο κέντρο των Σκοπίων, όπου μερίδα μασκοφόρων παραβίασε τα προστατευτικά κυκλειδώματα και επιτέθηκε με πέτρες και καπνογόνα στις παρατεταγμένες αστυνομικές δυνάμεις. Η ισχυρή δύναμη της αστυνομίας τους απόθυσε λίγο πριν τα μεσάνυχτα και προσήγαγε κάποιους εξ αυτών. Όπως ανακοίνωσε η αστυνομία, στα επεισόδια τραυματίστηκαν 47 αστυνομικοί, από τους οποίους οι 11 πιο σοβαρά. Η κυβέρνηση κατηγορεί το μεγαλύτερο κόμμα της αντιπολίτευσης, ΒΕΜΕΡΟ, και το περιθνικιστικό φιλορωσικό κόμμα Αριστερά ότι βρίσκονται πίσω από τα επεισόδια και ότι έχουν σκοπό την αποσταθεροποίηση της χώρας και την εξυπηρέτηση συμφερόντων συγκεκριμένων κέντρων που δεν θέλουν η Βόρεια Μακεδονία να γίνει μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τη χώρα επισκέφθηκε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισελ, ο οποίος κάλεσε τη Βόρεια Μακεδονία να δράξει την ευκαιρία και να αποδεχτεί την πρόταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τη διευθέτηση των διαφορών μεταξύ Σκοπίων και Σόφιας, προκειμένου η χώρα να μπορέσει να ξεκινήσει τις ενταξιακές διαπραγματεύσεις με τις Βρυξέλλες. Για άλλη μια φορά η χώρα σας έχει την ευκαιρία να γίνει πρωτοπόρο στη διεύρυνση. Αυτό θα φέρει νέα δυναμική. Αυτές οι μεταρρυθμίσεις θα σας φέρουν πιο κοντά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα φέρουν μεγαλύτερη ευημερία, σταθερότητα για τους πολίτες. Μπορείτε να βασιστείτε στην οικονομική και πολιτική υποστήριξη. Αλλά το πιο σημαντικό, μπορείτε να βασιστείτε στο σεβασμό και την πίστη μας. Την περασμένη εβδομάδα το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κατέθεσε συμβιβαστική πρόταση για την υπέρβαση των διαφορών μεταξύ Βόρειας Μακεδονίας και Βουλγαρίας. Η πρόταση αυτή έχει γίνει αποδεκτή από τη Σόφια. Η κυβέρνηση της Βόρειας Μακεδονίας θα γνωστοποιήσει τη θέση της μετά την ολοκλήρωση των διαβουλεύσεων που ξεκίνησε στο εσωτερικό της χώρας.